Οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες, καθώς και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που έχουν αφαιρεθεί επιστρέφονται από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη μετακίνησή τους για την εορταστική περίοδο του Πάσχα. Παράλληλα, για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων του Πάσχα, η ελληνική αστυνομία λαμβάνει έκτακτα μέτρα. Η ελληνική αστυνομία και σε αυτή την έξοδο θα είναι στους δρόμους με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Όλα τα περιπολικά οχήματα της τροχέας και όλη η διαθέσιμη δύναμη θα είναι στο εθνικό δίκτυο προκειμένου να συμβουλεύουμε τους οδηγούς αλλά και να αποτρέπουμε τροχαία ατυχήματα. Από εκεί και πέρα και συμβατικά οχήματα της ελληνικής αστυνομίας θα συνδράμουν στο σκοπό αυτό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο δράσης, το οποίο έχει εκπονηθεί από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής Ελλάδας. Θα υπάρχει έντονη τροχονομική αστυνόμευση στο οδικό δίκτυο και ειδικότερα στα σημεία όπου παρατηρούνται συχνά τροχαία ατυχήματα. Θα υπάρχει παρουσία τροχονόμων στους σταθμούς διοδίων και θα υπάρχει και παρουσία τροχονόμων στις εισόδους των αστικών κέντρων, όπου πολλές φορές παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Παράλληλα, σε σταθμούς του ΚΤΕΛ ή αεροδρόμια, οπουδήποτε μπορεί να υπάρχει κίνηση εκδρομέων, θα υπάρχει και εκεί μια αστυνομική παρουσία με σκοπό τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Αλκοόλ και οδήγηση δεν συμβαδίζει. Πρέπει όλοι να έχουμε τη σύνηση ότι όταν καταναλώνουμε αλκοόλ, τα αντανακλαστικά μας δεν είναι ίδια. Και πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε και να έχουμε την ευθύνη και για τον εαυτό μας, αλλά κυρίως και για τα άτομα τα οποία μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, πέρα από το αλκοόλ, το οποίο είναι ίσως και η πιο βασική παράβαση για την οποία οφείλονται τα τροχαία ατυχήματα και κυρίως τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, εμείς καλούμε τους οδηγούς να φορούν τη ζώνη ασφαλείας τους, οι διοικητικιστές να φορούν το κράνος, να προστατεύουμε όλοι τα παιδιά μας, να τα βάζουμε πάντα στο πίσω κάθισμα και σε ειδικά καθίσματα, ειδικά παιδικά καθίσματα. Στο μεταξύ, η τοπική ελληνική αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες που θα φύγουν από τα σπίτια τους για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να κάνουν, με στόχο να μην πέσουν θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Διότι, όπως είναι γνωστό, όταν λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια και στην προκειμένη καραδοκούν οι επιτηδοί. Ως ελληνική αστυνομία, θέλουμε να πούμε καταρχήν το αυτονόητο: ότι όταν μπαίνουμε στο σπίτι, κλειδώνουμε όλες τις πόρτες και όλα τα παράθυρα. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, πλην όμως από τις αστικές έρευνες την οποία έχουμε, οι περισσότερες κλοπές γίνονται από ανασφάλιστες πόρτες και από ανασφάλιστα παράθυρα. Από εκεί και πέρα, να μην αφήσουμε ποτέ μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι μας, να μην αφήσουμε ποτέ αντικείμενα αξίας μέσα στο σπίτι μας, να ενημερώσουμε μόνο πολύ συγγενικά μας πρόσωπα ή πολύ φιλικά μας πρόσωπα, από τα οποία έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα απομακρυνθούμε και να μην αφήνουμε ποτέ χαρτάκια ή σημάδια για το πότε θα γυρίσουμε, εννοείται να μην αφήνουμε ποτέ κλειδιά σε περβάζια και κλάστρες, να μην κοινοποιούμε στα social media την απουσία μας από το σπίτι και γενικά θα ήταν καλό να μην αφήνουμε στον εξωτερικό χώρο, στο προάβλιο του σπιτιού μας, σκάλες ή τραπέζια, μεγάλα αντικείμενα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν επίδοξον αρχιτή να ανέβει στο μπαλκόνι και από εκεί πέρα να διαρρήξει το σπίτι μας.